συγχαρητήρια, μας συγκινήσατε. Και εμάς και τους κριτές, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και πώς τυχαίνει με δύο ζωές παράλληλες την περίοδο που εσείς το ερμηνεύατε και εσείς το ακούγατε και τελικά σας ένωσε? Καλά, πιστεύω ότι ο Παντελής είχε ενώσει πολύ κόσμο και γενικά πολλοί κόσμος ακούγοντας τα τραγούδια του σκέφτεται στιγμές της ζωής του. Υπήρχαν στιγμές στις πρόβες που να λυγίσατε, να τα κρίσατε και να σταματήσετε, να μην μπορούσατε να οκληρώσετε? Φυσικά, φυσικά και υπήρχαν. Και κυρίως, να το πω ότι κυρίως από τη γυναίκα μου, ήταν αρκετές αυτές τις στιγμές. Μέχρι το τέλος του κόσμου. Σε ακούσαμε να λες ότι τον μεγαλύτερο σου αγώνα τον έκανες για τα δεδομένα και πέρασε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι σοκαριστικό να έχεις δώσει τον μεγαλύτερο αγώνα της ζωής σου, να έχεις καταβάλει τη μεγαλύτερη σου προσπάθεια για να καταφέρεις αυτά που μέχρι χθες θεωρούσες δεδομένα. Και αυτό είναι κάτι που όταν το συνειδητοποιείς, σε τρομάζει, αλλά σε κάνει και πιο γεμάτο σαν άνθρωπο. Το δεκάρι ήρθε και τη στάση ζωής. Εντάξει, το πιο σημαντικό, η αλήθεια είναι το πιο σημαντικό. Και τα λόγια της Επιτροπής ήταν πάρα πολύ ουσιαστικά και πολύ συγκινητικά και χαίρομαι που τους άγγιξε όλο αυτό που θέλαμε να μεταδώσουμε. Σχέδια για γάμο και βάφτιση. 19 Σεπτεμβρίου είναι και ο γάμος και η βάφτιση. Εκτός απρόπτου, όλα θα πάρουν την πορεία που έχουμε επιλέξει μέχρι τώρα.